Καλησπέρα. Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2020 το βραδινό μα vlog. Φορώ τα γυαλιά μου γιατί έχω να διαβάσω επιστολή. Είναι από τα mail που περιμένω εδώ και καιρό να γίνουν vlog. Ο τίτλο είναι Πένθο για δύσκολη μητέρα. Είναι μια επιστολή από μια φίλη η οποία είναι συγκλονιστική. Κυρία Θέκλα, πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για όλα αυτά που μας προσφέρετε. Ευχαριστώ αγάπη μου. Παρακολουθώ τα βίντεο σας, έχω διαβάσει τα βιβλία σας και οφείλω να πω πως έχω βοηθηθεί πάρα πολύ σε διάφορα θέματα. Χαίρομαι. Όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ και πολλά χρόνια που με βασανίζει και τώρα πια με το θάνατο της μητέρας μου με πονάει περισσότερο. Πριν μερικούς μήνες η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή. Είχε καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν πρόσεχε ποτέ τον εαυτό της δεν πήγαινε ποτέ στο γιατρό μέχρι να αρρωστήσει. Είχε γεννήσει δύο παιδιά, χωρίς να έχει πάει καν στο γυναικολόγο. Ο γιατρός όταν πήγαινε να γεννήσει εμένα, ήμουν εφταμινήτικο παιδί, της είπε να δω τι παιδί θα βγάλεις. Προφανώς έχει βγάλει ένα καλό παιδί, ε, διαβάζοντας την επιστολή σου και έχοντας επικοινωνία μαζί σου. Τι και αν την παρακαλούσα να πάει να κάνει ένα check-up, τι κι αν με έβλεπε να στεναχωριέμαι που δεν πρόσεχε, αυτή δεν καταλάβαινε τίποτα. Κάπνιζε πολύ, έπινε αρκετό κρασί το μεσημέρι μετά τη δουλειά και φυσικά δεν πρόσεχε τη διατροφή της. Μέχρι που το 2014 ήμουν στη δουλειά, την πήρα τηλέφωνο, άκουσα να μου λέει και έτρεξα σπίτι. Πήγαμε στο νοσοκομείο, είχε πάθει ψηλό εγκεφαλικό και εκεί της βρήκαν καρδιακή ανεπάρκεια σε μεγάλο βαθμό, πως είχε και διαβήτη η μαμά γιατί συνήθω αυτά είναι, παρενέργειε του ζαχάρου. Από τότε αισθανόμουν πανικό κάθε φορά που σκεφτόμουν πώ θα τη χάσω. Μέναμε μαζί η μητέρα μου, ο αδερφό μου και εγώ. Με τον πατέρα μου είχα χωρί, είχαν χωρίσει και είχα να το δω από πολύ νο... παλιά. Τον είδα πριν μερικά χρόνια. Ήταν αδιάφορος και τώρα έχουμε τυπικές σχέσεις. Έτσι, λόγω του άγχους που αισθανόμουν, πήγα σε ένα ψυχαναλυτή και του μίλησα για το φόβο μου αυτό. Δεν μπορώ να πω, με βοήθησε αρκετά, αλλά δεν λύθηκε το θέμα μου. Με τη μητέρα μου είχαμε πάντα πολλές συγκρούσεις από τα 20 μου και έπειτα. Ήταν μια γυναίκα που μας μεγάλωσε μόνη τη, αλλά μας φερόταν πολύ παράξενα. Από τη μια με έκανε να αισθανθώ απόρριψη και ανασφάλεια και από την άλλη κάποιες στιγμές μου φερόταν με αγάπη. Τον αδερφό μου τον είχε κάνει τόσο προσκολλημένο πάνω τη, που τώρα που έφυγε η μάνα μου δεν ξέρει να βάζει ούτε πλυντήριο. Γενικά οι γονείς μου ήταν πολύ ανεύθυνοι. Από πολύ μικρή, όταν ακόμα δεν πήγαινα σχολείο, οι γονείς μου με κλείδωνα μέσα στο σπίτι και πήγαινα για δουλειά. Αν και είχαν χρήματα να φωνάξουν κάποια γυναίκα να με κρατήσει, δεν το έκανα. Ο αδερφός μου που ήταν μεγαλύτερο πήγαινε σχολείο. Ήμουν μόνη μου και αισθανόμουν φόβο, μάνα μου αγάπη μου. Πολλέ φορέ έκλαιγα και οι γείτονε του είχα ρωτήσει γιατί με αφήνουν μόνη μου. Μια φορά πήδησα από το παράθυρο, ευτυχώ δεν ήταν ψηλά, με βρήκαν έξω όταν γύρισαν και μέχρι πρόσφατα όταν τη το έλεγα ως παράπονο μου έλεγε: Εγώ φταίω! Τι να έκανα! Ο διάβολο έβαλε να πηδήσει από το παράθυρο. Άλλη φορά γύρω στα 7 μου πονούσε ένα δόντι μου για μέρε και αντί να με πάνε στον οδοντίατρο μου έβαζα λιβάνι επάνω για να μου διάσει. Ακαλά. Άλλο περιστατικό ήταν πω στην εφηβεία μου, όταν ήταν πλέον χωρισμένη, έφερνε σπίτι έναν κύριο που είχε γνωρίσει και μου έλεγε κάτσε λίγο στην κουζίνα να πάει μέσα να τον τρίψω. Φυσικά άκουγα τι ακριβώ γινόταν γιατί δεν φρόντιζαν να είναι τουλάχιστον διακριτικοί. Τα τελευταία χρόνια όταν τη έλεγα τα παράπονά μου, μου απαντούσε πω δεν έφταιγε μόνο αυτή, αλλά και ο πατέρα μου. Για τον κύριο που έφερνε στο σπίτι, μου έλεγε: Είσαι τρελή. Να τον τρίψω πήγαινα. Πονούσε η μέση του. Πόσο δεν με σεβόταν. Πόσοι ντροπή αισθανόμουν. Ποτέ δεν το κατάλαβε πόσο με είχε πληγώσει. Μπορούσε να το καταλάβει, Άραγε. Α μου έλεγε: Έκανα ένα λάθο. Δεν ήθελα συγγνώμη. Δεν το είπε ποτέ όμω. Πάντα με έβγαζε τρελή και πάντα είχε μια δικαιολογία. Μου έλεγε: Πώ την είχα στείλει από πολύ μικρή υπηρέτρια στην Αθήνα και πω δεν είχε κανένα. Πώ γνώρισε τον πατέρα μου στα 18 τη και από τότε θαύτηκε. Δεν είχε άδικο. Η ζωή τη ήταν πάρα πολύ σκληρή, πολλά αδέρφια, φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρα μου, μίζερο και σκληρό, δεν πέρασε καλά. Το πρόβλημα μου όμω όλα αυτά τα χρόνια ήταν πω αυτό που αισθανόμουν για τη μητέρα μου ήταν μια μεγάλη λύπηση αλλά και ταυτόχρονα οργή για όλα αυτά που μου έκανε. Πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια προσπαθούσα να την ξυπνήσω ώστε να προσέχει τον εαυτό τη. Όταν πήρε σύνταξη, την παρακαλούσα να τη βγάλω έξω να ξεσκάσει λίγο, αλλά με έδιωχνε. Τη αγόραζα ρούχα που δεν φορούσε ποτέ κτλ. κτλ. Επίση δεν είχε ποτέ φίλες και παρέε, γιατί για όλους είχε κάτι να πει. Κάποιε φορέ δεν μου απίφθινε ούτε τον λόγο για να με φωνάξει από το διπλανό. Ούτε, δεν μου ούτε το λόγο και για να με φωνάξει από το δωμάτιο, χτυπούσε τον τοίχο που μα χώριζε. Πω, 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 πόσο. Αχ, απάνθρωπο αυτό και έτσι καθόλου ζεστό, καθόλου μητρικό. Άλλες φορές με φώναζε ειρωνικά «Μαντάμ». Κάποια στιγμή έζησα σε μια ξένη χώρα που πήγα για δουλειά και κατάφερα να σποντάσω σε μεγάλη ηλικία. Μπράβο, αγάπη μου. Και αυτό μου το χτυπούσε όταν γύρισα, πως έφυγα για να κάνω τη ζωή μου. Θα πήγαινε και εσύ να τρίβεις κανέναν κύριο, άντε τώρα, δηλαδή, αυτό που εμπερδεύει είναι πως κάποιες άλλες στιγμές μου έλεγε πως με αγαπάει και πως θα κάνει τα πάντα για το καλό μου και να κάνω υπομονή και οι δυσκολίες θα περάσουν. Με είχε εμπερδέψει γιατί μου έδινε συνεχώς αντιφατικά μηνύματα. Μια υποσχέσει και μια διαφορία. Όποτε τσακωνόμασταν και με έσκαγε γιατί έβγαινε πάντα θύμα, μετά από λίγη ώρα ερχόταν και μου έλεγε «Σε αγαπώ, ας τα ξεχάσουμε όλα». Και μετά έκανε τα ίδια και χειρότερα. Μια κρύο, μια ζέστη. Μέχρι στα 25 μου ενώ δούλευα και ζήτησα να φύγω από το σπίτι, μου είπε ότι οι μπιπ φεύγουν από τα σπίτια τους. Όχι αυτές που ανατρέβουν τον κύριο μέσα, συγγνώμη, ε, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ κακό πράγμα μια γυναίκα ε, διαζευγμένη να έχει μια άλλη σχέση. Δεν το κάνεις όμως μέρα μεσημέρι μπροστά στο παιδί σου και το βγάζει και τρελό. Και να δούμε και αυτό τι ήταν. Κανένα παντρεμένο θα ήταν για να πηγαίνει την ώρα που ήταν τα παιδιά ξύπνια στο σπίτι, τα χαγιά μα. Για να μην σα κουράζω, το πρόβλημα μου ακόμα και τώρα που την έχασα είναι πω αισθάνομαι μεγάλο πόνο που δεν μπόρεσα ποτέ να τη βοηθήσω να καταλάβει πω την αγαπούσα πολύ. Πω είχα πάντα καλή πρόθεση απέναντί τη. Γιατί καταλάβαινα πω ήταν και αυτή βασανισμένη, πω ήθελα να τη βοηθήσω, πως μου έλειπε αν και ήταν εκεί και πως χάσαμε τόσα χρόνια χωρίς να καταλαβαίνει μια την άλλη. Με βασανίζει η σκέψη πως τόσα χρόνια είμαι θυμωμένη με έναν άνθρωπο που δεν είχε μάθει να ζει αλλιώ, αυτά ήξερε, αυτά έκανε. Δεν ήξερε να φέρεται καλά γιατί ήταν και ίδια πεταμένη. Από τη μια τη σκέφτομαι κοριτσάκι να υποφέρει ως υπηρέτρια σε ξένα σπίτια και από την άλλη οργίζομαι γιατί ξέσπασε πάνω. Είναι βασανιστικό να είσαι οργισμένος με κάποιον που ταυτόχρονα λυπάσαι. Εξαιρετικά βασανιστικό. Δεν ξέρω πώς να συνέλθω από αυτά τα συναισθήματα. Αισθάνομαι εγώ κακιά που δεν μπόρεσα να την καταλάβω και τη χρέωνα όλα αυτά όσο ζούσε. Πέθανε στα χέρια μου κυρία Θέκλα και από εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα. Νιώθω ένοχη που την κατηγορούσα, που δεν μπόρεσα να τη συγχωρέσω όσο ζούσε. Πώ μπορώ να απαλύνω όλα αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θέκλα, και εύχομαι τα καλύτερα σε εσά και στην οικογένειά σα. Άλιστα. Η Μη μητέρα σου σαφώ αδιάγνωστη. Δεν ξέρουμε τι διαταραχές είχε, όχι τι διαταραχή, τι διαταραχές είχε. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είχε κατάθλιψη, η οποία να ήταν έτσι συνδεδεμένη με μια αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας, ίσως και μια αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, γιατί βλέπουμε την έλλειψη ενσυναίσθησης, ίσως και, και με μια και καλυμμένη αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά εδώ δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τους ζωντανού μέσα από ένα mail, πόσο μάλλον αυτούς που έχουν φύγει. Λοιπόν, φιλενάδα. Ε, μου έχεις γράψει ότι έχεις πάει σε ψυχαναλυτή για λίγο καιρό και ότι δεν πήρες ιδιαίτερη βοήθεια. Σε επόμενα συνομιλίε. συνομιλίες που είχαμε μέσω email, γιατί έχει καιρό που στείλει το mail, έχει ήδη 7 μήνε. Ε, σου είχα πει να πας σε ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία, όχι ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία και μου έγραψε ότι πας στη ψυχοθεραπεία, ότι έχεις αρχίσει να νιώθεις ανακούφιση, αλλά ότι θα ήθελες να ακούσεις και τις δικές μου απόψεις κάνω τόσο πολύ καιρό μετά το βίντεο που προφανώς θα έχεις προχωρήσει στη ψυχοθεραπεία σου και μπορεί να νιώθεις και εύχομαι να νιώθεις ήδη πολύ καλύτερα. Λοιπόν, είσαι άτυχη. Είσαι άτυχη γιατί γεννήθηκες από που δεν έκαναν για γονείς. Είσαι άτυχη. Και επίσης είσαι τυχερή γιατί ενώ γεννήθηκες από αυτούς τους γονείς έχεις μυαλό, έχεις λογική, έχεις ενσυναίσθηση, και είσαι άνθρωπο σκεπτόμενο και ζωντανό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώθει αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα που νιώθει για τη μητέρα σου ή να τα ένιωθε όσο καιρό τα ένιωθε, γιατί η μητέρα σου ήταν ένα κατεξοχήν αντιφατικό άνθρωπο. Φαίνεται ότι η κακοποίηση που έχει δεχθεί στην παιδική της ηλικία, σε συνδυασμό προφανώς με κάποια κατάσταση Επιγενετική ή γενετική, δηλαδή τραύματα τα οποία είχε βιώσει μαζί με γενετική προδιάθεση, την οδήγησαν στο να λειτουργεί αλλοπρόσαλλα. Γιατί μόνο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά πρόκειται και λειτουργία. Είναι φανερό ότι η μητέρα σου αυτοσαμποταριζόταν συνέχεια και στην ουσία προσπαθούσε να πεθάνει από πολύ νεαρή, χωρί να αντιλαμβάνεται την ευθύνη που είχε ω μητέρα για να είναι καλά. Ε, έχουν περάσει και άλλοι άνθρωποι δύσκολε παιδικέ ηλικίε, έχουν ταλαιπωρηθεί και άλλοι άνθρωποι με κακοποιητικού γονεί και πράγματα που έχουν ουσιαστικά στερηθεί, αλλά δεν τα έκαναν αυτά στα παιδιά του. Κατηγορώ την πεθαμένη, ναι, την κατηγορώ. Ε, νιώθω άσχημα γι' αυτό, όχι, δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο κάθε άνθρωπο είναι υπεύθυνο να στηρίξει τι επιλογέ του. Από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει μητέρα, είχε την πλήρη ευθύνη να έχει τον εαυτό της καλά, ώστε να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη μητέρα. Όχι να είναι αφημένη πλήρω, παρατημένη πλήρω από όλες τις απόψεις όπως το έχει περιγράψει και να συμπεριφέρεται στα παιδιά της σαν να και είναι μικρότερη από αυτά. Ναι, υπήρξε γονιοποιημένο παιδί. Υπήρξε. και ίσως είσαι ακόμη γονιοποιημένο παιδί και προς τη μητέρα σου που έχει φύγει αλλά και προς τον αδερφό σου που είναι μεγαλύτερος από εσένα. Επειδή εσύ είσαι ένα λογικό άνθρωπο, σκεπτόμενο, υπεύθυνο άνθρωπο, βρέθηκε στη δυσχερή θέση να πρέπει να κουμαντάρει ή να. Ε, πώς να το πω. Να μεγαλώνει τη μαμά σου, η οποία μαμά σου, επειδή ήταν πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία από σένα και μαμά σου, δεν μπορούσε με τίποτα να μεγαλώσει. Οι καλύτεροι ψυχολόγο, οι πιο διαβασμένοι να ήσουν, να κενάσουν και να ήσουν ακόρητες και να προσπαθούσε να την μεγαλώσει, δεν θα μεγάλωνε. Είναι μάτιο να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους γονείς μας όταν αυτοί δεν έχουν καμία διάθεση αλλαγής. Είσαι τυχερή που έχει φύγει νωρίς η μαμά σου γιατί θα μπορούσε να φύγει πιο μετά, να φύγει στα 80, να φύγει στα 90 και να είσαι εγκλωβισμένη μέχρι τα 70 σου, αν σκέψω αν σε έχει κάνει στα 20 ή και έχει στα 25 και φεύγει στα 90 μέχρι τα 65 σου, να είσαι εγκλωβισμένη να ζεις μια γυναίκα την οποία να πρέπει να τη φροντίζεις και να έχει άγνοια για αυτήν, σαν να και είναι ένα άσκευτο μωρό που όντως λειτουργούσε όπως το άσκευτο μωρό. Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είναι ευλογία που έχει φύγει η μητέρα σου και για εκείνη γιατί σταμάτησε να ταλαιπωρείται, αλλά και για σένα κυρίω, γιατί έχει φύγει το παιδί εντό αγωγικών που ένιωθε υποχρεωμένη να φροντίζει. Εστιάσου στη ψυχοθεραπεία, εστιάσου στο να βελτιώσει τον εαυτό σου, εστιάσου στο να καλύψει εσύ τα συναισθηματικά κενά που σου έχει αφήσει αυτή η ανεπαρκή μητέρα, εστιάσου στο να θεραπεύσει τα τραύματα που έχει υποστεί από αυτή την εντό εισαγωγικών διαπαιδαγώγηση, την ελληπέστατη διαπαιδαγώγηση που δεν σου έδωσε και μην νιώθεις καθόλου ενοχές γιατί την απολύτως φυσιολογικό και να τη λυπάσαι και να θυμώνεις μαζί της και να έχεις όλα αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα γιατί επρόκειτο περί αντιφατικού ανθρώπου ο οποίος ενώ είχε μπροστά του τι ευκαιρίε να βοηθηθεί, δεν τι έπιανε και δεν φταίει εσύ που δεν έπιανε τι ευκαιρίε. Και ούτε ήταν και η δική σου η θέση να δίνει εσύ ευκαιρίε στη μάνα σου για να τη βοηθήσει να γίνει ένα άνθρωπο όρημο που να πάρει τη ζωή τη στα χέρια τη. Δεν μπορούμε, αγάπη μου, δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε του γονεί μα, δεν μπορούμε να αλλάζουμε του γονεί μα. Καταλαβαίνω πω. Ε, σκέφτεσαι ότι αν την είχε συγχωρέσει όσο ήταν ζωντανή, τώρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά είμαι σίγουρη, είμαι βέβαιη, πω και να την είχε συγχωρέσει, που σίγουρα θα την είχε συγχωρέσει σε διάφορε φάσει, πάλι θα ερχόταν να κάνει κάτι για να σε ξαναφέρει στη θέση να νιώθει θυμωμένη μαζί τη. Όχι επίτηδε, υποσυνείδητα. Γιατί επρόκειτο περί αυτοκαταστροφικού ανθρώπου. Στη ψυχοθεραπεία που κάνει τώρα, εστιά σου στο πώ εσύ δεν θα αντιγράψει, έστω και υποσυνείδητα, αυτέ τι καταστροφικέ συμπεριφορέ τη μητέρα σου και πρόσεξε να μην αναλάβει το ρόλο της παρένθετης μητέρας ή τέλος πάντων τη, του γονεοποιημένου παιδιού προς τον αδερφό σου. Ο αδερφός σου είναι ενήλικας, μπορεί να του συστήσει να κάνει και αυτός ψυχοθεραπεία. Εάν όχι, είναι καλή ιδέα νομίζω να ξεκινήσεις να ζεις. Και το συζητούσα και με μια φίλη πρόσφατα που σε μια ηλικία έτσι, στη μέση ηλικία έχασε τη μητέρα της, όπου ήταν ένα πολύ δύσκολο άνθρωπος και τη είπα όταν μου ανακοίνωσε το χαμό της μητέρα τη, τη είπα υπάρχει μεγάλη περίπτωση τώρα να απελευθερωθεί και να νιώθει ανακούφιση. Και μου είπε: Όχι, κλαίω, λυπάμαι, πέθανε η μαμά μου. Και μετά που πέρασαν οι πρώτε μέρε, 40 μέρε, δεν περνάνε στην αρχή. Μου είπε, ξέρεις, όντως νιώθω ανακούφιση και δεν νιώθω ενοχές που νιώθω ανακούφιση, ίσως και γιατί με είχες προειδοποιήσει εσύ ότι θα νιώσω ανακούφιση και είναι οκ. Okay. Είναι ok να νιώθει ανακούφιση, είναι εντάξει να νιώθει ανακούφιση όταν έχει τελειώσει μια πολύ δύσκολη σχέση. Ε, μπορεί εκ των υστέρων τώρα και διαμέσου τη ψυχοθεραπεία να συγχωρέσει τη μάμά σου, μία και καλή. Σε παρακαλώ πολύ, όμω δούλεψε με τα αισθήματα ενοχικότητα, δούλεψε με τα αισθήματα τύψη, ώστε να ξεπεράσει και να μπορεί επιτέλου να απολαύσει τη ζωή και του κόπου σου και έχει τον αμέριστο σεβασμό μου. Που πήγε σε μεγάλη ηλικία να σπουδάσει, που πήγε στο εξωτερικό σε μεγάλη ηλικία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορεί να επιτύχει πολλά πράγματα τώρα ακριβώ. Όλη σου ενέργεια θα είναι εστιασμένη σε σένα και όχι μεγαλώνοντα ένα παιδί που δεν ήταν δικό σου και δεν ήθελε να μεγαλώσει. Έχει την αγάπη μου. Καλό βράδυ.